Καλώς ήλθες στον Αρνό και στα θέματα για τις προσομοιώσεις των εξετάσεων στα πρώτα γυμνάσια. Όπως τα έλεγα, στα θέματα για σκέψη και εξέλιξη των παιδιών μας, για καλλιέργεια και αντίληψη. Πάμε να δούμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, το θέμα μας είναι γεωμετρικό και λέει «Έχουμε δύο ίδια ορθογόνια τρίγωνα, που η μία τους γωνία είναι ίση με 60 μοίρες. Αν τα ενώσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο, τότε αυτό δεν μπορεί να είναι». Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως το περιγράφει η εκφώνησή του, να κατανοήσουμε τα στοιχεία μας δίνει. Δηλαδή, δύο ορθογόνια τρίγωνα, κοίταξε, τα οποία λέει η μία γωνία είναι ίση με 60 μοίρες. Δηλαδή, θα φτιάξω ένα τρίγωνο ορθογόνιο, του οποίου, προσέξτε, η μία πλευρά θα είναι 60 μοίρες. Το χαρακτηριστικό, ξέρετε, ποιο είναι σε αυτό, ότι ουσιαστικά σε αυτό το τρίγωνο εδώ που είναι 60 μοίρες, αν αυτή είναι 60 μοίρες, τι έχει το χαρακτηριστικό, ότι αυτή εδώ η πλευρά, το λέω για τα παιδιά έτσι θα το κρατήσουν, που είναι δίπλα σε 60 μοίρες, είναι το μισό αυτή εδώ πέρα τη πλευρά τη υποτίμηση, τη πλευρά που είναι απέναντι αυτή τη γωνία. Είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το μάθουμε για πάντα, αλλά δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το κάνουμε το σχήμα μας κάπως έτσι. Αυτή είναι 60 μοίρες. Και σίγουρα αυτή το πάνω, εφόσον αυτή είναι 90 μοίρες, θα είναι 30 μοίρες. Κανόνας για το τρίγωνο και τρεις γωνίες 180 μοίρες. Λοιπόν, και θέλω να τα ενώσουμε, έτσι. Κοιτάξτε. Αυτά μπορείτε να ενώσουμε με δύο τρόπους. Τι? Είτε να φτιάξουμε ένα σχήμα από τα αριστερά σε αυτό που έχουμε, να βάλουμε ένα άλλο πλάτι, γιατί για να τα ενώσει, πρέπει να τα ενώσει. Δεν τα ενώσει με την υποτίμηση, δηλαδή να πάρει το τρίγωνο αυτό και να βάλει ένα άλλο από εκεί. Θα πάρει ένα άλλο από εδώ τρίγωνο, προσέξτε εδώ, έτσι. Να το πλάτη και θα βγει αυτό εδώ. Σωστά. Δηλαδή θα είναι ένα τρίγωνο το οποίο θα έχει και αυτό εδώ πέρα 60 μοίρες, σωστά. Δεν θα είναι 30, ακριβώς το ίδιο θα είναι. Οπότε το νέο τρίγωνο που φτιάχτηκε εδώ, τι είναι? Είναι 60-60 και εδώ είναι 60. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα τρίγωνο, το οποίο τι είναι? Είναι τρίγωνο ισόπλευρο. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή μπορεί να είναι ισόπλευρο. Επίσης λέει ισοσκελές εδώ. Μπορεί να είναι και ισοσκελές, ε. Για να τα σημειώσω, παιδιά, πάνω στο σχήμα μου αυτά τα βλέπω. Δηλαδή, ισοσκελές μπορεί να είναι, έτσι. Ωραία. Ωραία. Τώρα όμως, απέκλεισα το α και το β. Δηλαδή αυτά μπορεί να είναι, γιατί μένα με ενδιαφέρει, προσέξτε, προσέχουμε το λόγο στις εξετάσεις. Λέει, τότε δεν μπορεί να είναι. Προσέξτε, προσοχή στα δεν και στα μεν. Ωραία. Τώρα η άλλη εκδοχή, παιδιά, ξέρετε ποια είναι? Να πάρω εγώ το τρίγωνο αυτό και όπως το κόλλησα από πάνω, το κόλλησα από κάτω. Για να το κάνω το σχήμα. Γιατί η γεωμετρία, παιδιά, είναι και λίγο φαντασία και πρακτική. Και εμείς θα σας μάθουμε να κάνετε αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, φαντάσου, τραβάς το τρίγωνο πέρα κάτω και κάνει ένα τέτοιο τριγωνάκι. Να το. Δηλαδή με λίγα λόγια, τι έχουμε εδώ πέρα? Αυτή η γωνία να είναι 30 μοίρες, είναι πάνω, και αυτό το παιδιά να είναι 60 μοίρες. Σωστά. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα τρίγωνο, παιδιά, με 30 μοίρες, 30 μοίρες. Α, το οποίο σίγουρα από ό,τι βλέπω, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ισοσκελές. Γιατί αφού είναι 30 αυτή η γωνία και αφού πάνω 30, αφήνει να πει αν είσαι. Άρα ισοσκελές. Ναι. Όμως τι αυτό. Έχει και μία γωνία πέρα που είναι 60-120. Άρα τι, αυτό μπορεί να είναι αυλιγόνιο, γιατί αυτή η γωνία είναι 120 μοίρες. Είναι μεγαλύτερη από τις 90 μοίρες, άρα είναι γωνία αυλία. Πολύ ωραία. Άρα, αυλιγόνιο, παιδιά, μπορεί να είναι. Οπότε, το αποκλείουμε. Πάμε, γιατί μάλλον είμαστε εφέκτη, τι δεν μπορεί να είναι? Προφανώς, αυτό που δεν μπορεί να είναι, που φτάσαμε, όπως είπαμε, τις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε, είναι το ορθογόνιο. Λοιπόν, θέλω τέτοια σχήματα γεωμετρίας να τα παίζετε όμορφα, να τα σχηματίζετε και να έχετε καθαρή εικόνα στο κεφάλι σας. Γιατί εμείς εδώ δεν απαντάμε στα θέματα. Σας λέμε πώς να σκέφτεστε και να απαντάτε εσείς σε πολλά ίδια θέματα. Ο Αρνός γι' αυτό δίνει τρία πράγματα. Τι δίνει, παιδιά? Δίνει για τους καλούς γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους και τους δασκάλους που κάνουν τα ωραία μαθήματα. Τι δίνει? Δίνει τα βιβλία. Ωραία. Δίνει το course με τα βίντεο. Το κόρσο του Πέτρα και δίνει και τις προσομοιώσεις. Γιατί εμείς κάνουμε αυτά τα μαθήματα? Γιατί μοιραζόμαστε την ενέργεια με
γονείς, το τονίζω, δασκάλους και τα υπέροχα παιδιά μας, τα καμάρια μας, εσείς που ανοίγετε το δρόμο για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ, πολλές πολλές ευχές και κατανόηση για τα παιδικά μου γράμματα, γιατί και εγώ κατά βάθος μέσα από αυτό το ταξίδι ταξιδεύω το εσωτερικό μου παιδί. Ευχές πολλές.